ο Πατσαρίνος πολλές φορές είχε την ευκαιρία να παρέμβει και να διατυπώσει θέσεις και προτάσει την Πελοπόννησο. Αυτό το οποίο θέλουμε τώρα να κάνουμε είναι να συγκροτήσουμε τις βασικές κατευθύνσεις οποίες θα προβάλλουμε και επίσης να εντάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα συγκεκριμένες δράσεις για κάθε νομό και για κάθε μέρη αυτού του τόπου. Παρατηρώντας τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουμε ότι σιγά σιγά αποκαλύπτεται αυτό το οποίο ονομάζουμε σύστημα Τατούλη. Ένα σύστημα αδιαφάνειας, υπερσυγκεντρωτισμού, ένα σύστημα όπου απορροφήθηκαν όντως κάποια χρήματα, αλλά δεν απορροφήθηκαν βέβαια ούτε με έναν ορθολογικό τρόπο, ούτε προς όφελος των κατοίκων. Βλέπουμε ένα σύστημα το οποίο καταραίει εκ των έσω. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε τι θέλουμε. Και αυτό το οποίο θέλουμε για την περιφέρεια είναι ανάπτυξη, αλλά θέλουμε μια ανάπτυξη προς όφελος των κατοίκων. Και αυτό θα επιτευχθεί με διαφάνεια, με αξιοκρατία, με δημοκρατικές διαδικασίες, με δημοψηφίσματα. Και αυτό το πρόγραμμα, επανέρχομαι, θα είναι το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Θεωρείτε, κύριε Μπουδούρη, ότι τα χρόνια που διοίκησε την περιφερειακή, που βρίσκεται στην περιφερειακή αρχή ο κύριος Στατούλης, δεν υπήρξε παραγωγή έργου? Και θέλω να μας συγκεκριμενοποιήσετε λίγο παραπάνω αυτό το σύστημα Τατούλη, το να λέμε αδιαφάνεια, το να λέμε συγκεντρωτισμός. Θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο αφηρημένες έννοιες. Το κάνουμε συγκεκριμένο. Ο κύριος Στατούλης δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα στους αντιπεριφερειάρχες. Μαθαίνουμε ότι κάθε μέρα ανεποκατεβαίνουν αυτοκίνητα για να υπογράψει προσωπικά ο κύριος Στατούλης ακόμα και τις πιο μικρές ενέργειες. Μιλάμε για την απορρόφηση των έργων. Αναφέρουμε απλώς ένα μεταξύ πολλών άλλων, το δρόμο στους Βουτιάνους. Ένα έργο το οποίο έχει κοστίσει πολλά εκατομμύρια στο δημόσιο, στο φορολογούμενο στην τελευταία ανάλυση, το οποίο είναι κλειστό. Και βέβαια να αναφερθώ στο θέμα των σκουπιδιών, που είναι το βασικό θέμα. Αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν ερήμην των κατοίκων, διαβουλεύσεις που γίνονται κατόπιν εορτής, ένα σύστημα το οποίο μάλλον δεν είναι το σύστημα του μέλλοντος, το οποίο το κλειδώνει ο ανάδοχος και στην ουσία μιλάμε για σύμπραξη, αλλά μόνο σύμπραξη δεν είναι, διότι σε αυτή την υποτιθέμενη σύμπραξη το δημόσιο βάζει τα χρήματα και ένας ιδιωτικός φορέας παίρνει τα κέρδη. Είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Και επειδή στο πρόσφατο παρελθόν διατυπώθηκαν ορισμένες, έγιναν ενδεχομένως ορισμένες παρερμηνίες, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο θέλω να πω ότι εμείς δεν θα δεχθούμε αυτή την εξέλιξη. Δεν θα δεχθούμε μία σύμπραξη η οποία είναι εις βάρος των κατοίκων της Πελοποννήσου. Έχουμε τις δικές μας προτάσεις, αυτές οι προτάσεις όχι μόνο είναι οι σωστές προτάσεις, οι προτάσεις που είναι προς όφελος της κοινωνίας, αλλά είναι και ρεαλιστικές προτάσεις, διότι είναι προτάσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πολλές άλλες περιοχές. Κύριε Μπουδούρη, χθες ο κ. Μπρονόνης από την Τρίπολη και η κυρία Ιγκολάκο από την περιφέρεια Πελοποννήσου προχθές αναφερθήκαν στο θέμα το δικό σας, την περιφέρεια που θα κατέβετε. Και μάλλον όχι, απλώς είχαν κάποιους ενδιασμούς όσον αφορά την υποψηφιότητά σας. Κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ενδιασμός από την κυρία Νικολάκου? Εντάξει, δεν περίμενα να είναι η κυρία Νικολάκου υποστηρικτής μου. Δεν το περίμενα αυτό. Κυρία Νικολάκου είναι προσιλωμένη στο άρμα του κυρίου Τατούλη, ίσως είναι και η τελευταία. Οι περισσότεροι αντιπεριφερειάρχες φεύγουν ή αποστασιοποιούνται. Αν άκουσα καλά, μου αναφέρεται και ένα άλλο όνομα, αλλά δεν είναι. Του κ. Μανώλη. Ναι, ο κ. Μανώλης ανακοίνωσε από ό,τι ξέρω την υποψηφιότητά του. Πολύ φυσιολογικό, είναι λογικό σε ένα δημοκρατικό σύστημα να υπάρχουν πολλαπλές υποψηφιότητες. Ναι, αλλά σχολιάσω ότι ήσασταν από το ένα κόμμα στο άλλο κόμμα. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα όντως το έχουν θέσει και το ξαναβάζουν ορισμένοι. Έχω απαντήσει. Αν θέλετε να απαντήσω ακόμη μια φορά και θα απαντώ κάθε φορά που θέλετε. Θέλετε μια αυστηρή κριτική όσον αφορά. Εγώ είμαι σταθερός σε ορισμένες δεσμεύσεις, στις δεσμεύσεις για τις οποίες έχουν επιλέξει οι πολίτες. Δύο φορές έχω διαγραφεί. Δύο φορές διαγράφτηκα από ηγεσίες κομμάτων. Για ποιο λόγο διαγράφτηκα?
διαγράφτηκα διότι αρνήθηκα να ακολουθήσω τις αθετήσεις των δεσμεύσεων που κάνανε αυτές οι ηγεσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω εξάλλου ότι είναι και κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό στη σημερινή εποχή δεν είναι να ακολουθείς τυφλά κάποιους κομματικούς μηχανισμούς. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι αυτό για το οποίο δεσμεύτηκες απέναντι στους ψηφοφόρους που σε ψήφισαν, αυτό το πράγμα να το τηρείς, ό,τι και να σου κοστίζει. Έχετε βρει τους αντιπεριφερειάρχες που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό σας στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ποια είναι αυτά τα. Είμαστε στη διαδικασία που πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τους 5 αντιπεριφερειάρχες υποψήφιους. Είναι καθαρά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή θα έχετε ίσως και κάποια ανοίγματα? Το ψηφοδέλτιο το οποίο θέλουμε να κάνουμε, αυτό αφορά όλους τους υποψήφιους, αλλά και βέβαια τους αντιπεριφερειάρχες, είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα έχει ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, αλλά βέβαια με κάποιες σταθερές. Βασικά δύο σταθερές. Η πρώτη είναι ότι τα άτομα τα οποία θα πλησιώσουν το δικό μας ψηφοδέλτιο θα έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, διότι οι περιφερειακές εκλογές έχουν διπλό χαρακτήρα. Είναι τοπικές εκλογές για την Πελοπόννησο, αλλά έχουν βέβαια και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Ξεκάθαρα λοιπόν αντιμνημονιακή και αντινεοφιλελεύθερη τοποθέτηση και θα είναι άτομα τα οποία έχουν ένα στίγμα, έχουν μια απήχηση στην τοπική κοινωνία. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπουμε ότι τα πρώτα δείγματα του προεκλογικού αγώνα δεν έχει βέβαια ενταθεί ακόμα, δείχνουν ότι πάμε σε μια σκανδαλολογία. Όχι απαραίτητα από εσάς, λέω γενικότερα και για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά το βλέπουμε και για τις δημοτικές. Εσείς θα μπείτε σε αυτό το τρυπάκι, ας το πω έτσι, χρησιμοποιώντας μια λέξη του Σύρμου, ή θα αντιπαρατεθείτε με τον κύριο Τατούλη, που είναι και ο κύριος αντίπαλος, σε πολιτικό επίπεδο? Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Προφανώς εμείς δεν θέλουμε να διολιστήσει αυτή η εκλογική αναμέτρηση σε μια σκανδαλολογία. Αυτή η αναμέτρηση είναι μια πολιτική αναμέτρηση, αλλά βλέπετε ότι δυστυχώς τα σκάνδαλα δεν τα αναδύουμε εμείς, αναδύονται από μόνα τους. Τα σκάνδαλα σιγά σιγά βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Και να σας πω κάτι. Αλλά δεν βγαίνουν θέμα... ακριβώς κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα βγάζουν δημοσιογράφοι. Εσείς τα βγάζετε. Ναι, δεν βγαίνουν μόνο από τους. Οι πρώην συνεργάτες του κ. Τατούλη τα βγάζουν, βγαίνουν από διάφορες πλευρές. Απλώς δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βγαίνουν δύο μόλις μήνες πριν τις εκλογές και οι συνεργάτες ακόμα και του κ. Τατούλη δεν διαχώρισαν τη θέση τους όταν κατάλαβαν τι παίζει σε αυτό το σύστημα? Αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε στους ίδιους. Τι γνώμη σας? Ναι, ο καθένας έχει μια πορεία και πρέπει να εξηγήσει την πορεία του. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι τα σκάνδαλα δεν μας ενδιαφέρουν απλώς ως σκάνδαλα. Η αδιαφάνεια, ο συγκεντρωτισμός, όλα αυτά τα φαινόμενα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το περιεχόμενο της πολιτικής. Όταν έχεις μια πολιτική η οποία είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία στρέφεται κατά του πληθυσμού, κατά των κατοίκων, προφανώς αυτή την πολιτική δεν μπορείς να την υποστηρίξεις με διαφανή μέτρα, με δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό λοιπόν το οποίο χαρακτηρίζει το σύστημα Τατούλη είναι αυτό το δίπολο. Μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία προωθείται με αυτόν τον τρόπο, τον συγκεντρωτικό, τον αδιαφανή, τον αντιδημοκρατικό, το οποίο περιέχει βέβαια και αυτά τα σκάνδαλα στα οποία αναφερθήκατε. Κύριε Βουδούλη, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ο κύριος Μανώλης, και θα φέρω το εξής, το παράδειγμα του κύριου Μανώλη, γιατί το πιο πρόσφατο, στις δηλώσεις του ανέφερε, μίλησε και αυτός για διαφάνεια, όλα αυτά που λέμε το σύστημα Τατούλη, ξεκαθάρισε όμως πως δεν έχει ίδιο στοιχεία, δεν έχει ψάξει, δεν έχει βρει κάτι και ότι στηρίζεται αποκλειστικά στα δημοσιεύματα. Εσείς από την πλευρά σας έχετε κάνει κάποια έρευνα πάνω σε αυτά, για να αφού υποστηρίζετε και εσείς με διαφάνεια και αυτά, ή περιμένετε ακόμα λίγο για να κάνετε κάποια έρευνα και στηρίζετε και εσείς σε δημοσιεύματα? Καταρχήν τα σκάνδαλα έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν, που είναι πολιτικό σκάνδαλο και σκάνδαλο ουσίας, το θέμα των σκουπιδιών. Είναι σκάνδαλο να επιβάλλεις σε έναν πληθυσμό ένα έργο το οποίο θα υπονομεύσει το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών για την επόμενη γενιά, χωρίς να έχει γίνει μια διαβούλευση. Είναι πολιτικό σκάνδαλο να προχωράς σε μια ανάθεση όπου στην ουσία όλη η επένδυση γίνεται από δημόσια χρήματα και μετά η διαχείριση αυτού του έργου και τα κέρδη πάνε σε ένα
ιδιωτικό φορέα. Είναι σκάνδαλο, αυτό είναι σκάνδαλο, πολιτικό σκάνδαλο. Αν το ακυρώσουν αλλά... αυτό, έτσι, το ήδη υφιστάμενο με τα σώσματα απορρίμματα, ως προς το χώρο, ως προς ό,τι έχει γίνει σήμερα, θα ακυρωθεί ό,τι είναι, σε περίπτωση εκλογή. Θα ακυρωθεί. Ναι, θα το ακυρώσουν. Ναι, εμείς θα παλέψουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να ανατραπούν. Να ανατραπούν. Να σας πω και κάτι άλλο βέβαια. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και οι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν έχουν στα χέρια τους όλα τα στοιχεία. Όλα τα στοιχεία της προσφοράς δεν τα έχουν. Και γι' αυτό είπα σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι θα διερευνήσουμε όλες τις γκρίζες ζώνες αυτής της υπόθεσης. Τώρα, για τα άλλα σκάνδαλα, παρατηρούμε, ακούμε, παρακολουθούμε. Διαβάζω και εγώ αυτά τα οποία εσείς ήδη γράφετε και έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε θα πρέπει να επιληθεί ενδεχομένως και η δικαιοσύνη. Θα πρέπει να το διερευνήσει. Πώς είναι δυνατόν, ακούω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω από εσάς, πώς είναι δυνατόν η πλειοψηφία των έργων που αναθέτει η περιφέρεια να πηγαίνουν σε εταιρείες όπου υπάρχουν τα συγγενικά πρόσωπα του νυν περιφερειάρχη. Είναι ένα θέμα. Αν μη τι άλλο, είναι ένα θέμα ηθικό. Ας πούμε ότι όλα έχουν γίνει νομότυπα. Είναι τουλάχιστον ένα θέμα ηθικό. Θα πρέπει να πεινάσει δηλαδή η συγγένεια του κυρίου Τατούλη. Πώς το αντιλαμβάνεται δηλαδή. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Θέλω να δω πώς το αντιλαμβάνεται ένας πολιτικός. Πώς σας ακούγεται. Να υπάρχει ένταλμα πληρωμής, το οποίο να υπογράφει ο κύριος Στάδε και να το εισπράττει ο κύριος Δίνα, ο οποίος είναι αδερφός, συγγενής, γιος. Πώς σας ακούγεται. Πώς θα πρέπει να γίνουν μισολυντάκι. Θέλω να καταλάβω και θα πιστεύω και ο κόσμος. Τι θα μπορούσε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Πείτε ότι ήσασταν εσείς και είχατε έναν αδερφό, μία αδερφή που είχε κάποια τέτοιου είδους εταιρεία. Τι θα γινόταν, θα έπρεπε να φύγει δηλαδή από την περιφέρεια Πελοποννήσου και να μην αναλάβει κανένα έργο για να πεινάς. Τι ακριβώς για να καταλάβουμε και να μεταφέρουμε και στον κόσμο. Τουλάχιστον να μην αναλάβει όλα.